Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα, 5η 2 Δεκεμβρίου 2021, είναι η εκπομπή, διαδικτυακή εκπομπή εξαιρετικά live, εδώ από τη σελίδα του inveria.gr στο facebook και σε λίγη ώρα και στο κανάλι του Inväria στο youtube. Είμαι ο Νίκος Βουδούρης, τα λέμε καθημερινά, τρίτη και πέμπτη στις 9 παρατεταρτώ, μέχρι περίπου στις 9 για 15 με 20 λεπτά για τον και την ροή του λόγου και την διάθεση και τη συμμετοχή τη δική σας και την επικαιρότητα. Τα λέμε εδώ πέρα σε μια προσπάθεια για να αναδεικνύουμε θεματάκια αλλά και να σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Και περάμε γρήγορα γρήγορα στην, στον σχολιασμό και την επικαιρότητα. Είπαμε ότι ή την περασμένη Τρίτη γιατί ήταν πολύ φρέσκο λίγε ώρε πριν είχε βγει η ιστορία με το κατοστάρι των εμβολιασμών. Μια κουβέντα που ακόμα και τώρα συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, πρέπει να σα πω. Αλλά θα το ξεπεράσουμε αυτό. Θα ξεπεράσουμε τα, τα σχόλια και ό,τι γίνεται και αν χρειαστεί και υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά σας, με χαρά να ξανασχοληθούμε με το θέμα. Την τρίτη όμως που μας πέρασε σας, ε, είχα θέσει ένα ζήτημα όπως σας είπα ως μια πρώτη ε, έτσι, τροφή για σκέψη αν θέλετε σχετικά με ένα ζήτημα που αφορούσε ε, φημολογία για μια υποψηφιότητα από την δεξιά παράταξη η οποία φημολογείται ναι, περιπτώσει έντονα για να κατέβει και το Δήμο της Βέρειας για ένα πρόσωπο λοιπόν βουλευτή και έχουν στο παρελθόν πολλές ψήφους στην πλάτη του. Το γράψαμε, το πήρε το ποτάμι ε, χθες το βράδυ στην σελίδα του Inveria.gr www.inveria.gr Αυτό το πρόσωπο λοιπόν και με αυτό θα ασχοληθούμε λιγάκι σήμερα ε, και το δεύτερο θέμα θα είναι και οι εκλογές στο κοινάλ διότι είχαμε και χθες συνάντηση υποστηρικτών και φίλων του Νίκο Τζανθουλάκη. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαλκίδη, του πρώην βουλευτή ημαθίας, με καταγωγή από τη Μελίκη βεβαίως και ο πρώην δήμαρχος στην Μελίκη, ο Μιχάλης ο Χαλκίδης, την έντονη φημολογία περί ενδιαφέροντος του κυρίου Χαλκίδη να διεκδικήσει τον Δήμο της Βέρειας. Δεν είναι καινούριο, γιατί ψάχνοντας όταν έγραφα το σχετικό σχόλιο στο Inveria ε, Στο αρχείο έτσι μου έβγαλε τον αναρτήσεων περίπου τον ίδιο τίτλο. Είχα, είχα ετοιμάσει ένα τίτλο και μου έβγαλε τον ίδιο τίτλο με μία ανάρτηση του 2013. Ο, 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 όταν τότε και πάλι υπήρχε έντονη υφημολογία περί ενδιαφέροντος του Μιχάλη Χαλκίδη να κατέλθει στις δημοτικές εκλογές του Δήμου της Βέρειας. Βέβαια τότε ο Μιχάλης Χαλκίδης δεν είχε πολύ καιρό που είχε αποχωρήσει από την ενεργόπολιτική δράση. Το 2012 να θυμίσουμε ότι ε, ενώ είχε ανακοινωθεί ως υποψήφιος βουλευτής ε, με τη Νέα Δημοκρατία και πάλι, ενώ ήταν βεβαίως για πολλά χρόνια νωρίτερα ε, βουλευτής και μάλιστα κάποιοι τον είχαν αποδώσει και τον τίτλο του «Η Μαθιάρχη, είχε αποχωρήσει. Ε, με μία έτσι νομίζω θορυβόδη συνέντευξη τύπου, με έναν θορυβόδη τρόπο, εν πάση περιπτώσει, καταγγέλλοντα την παρουσία κάποιων προσώπων που προφανώ δεν ήθελε να είναι μαζί του ε, συνυποψήφιοι. Τελειώσαν αυτά, τελειώσαν αυτά, ήρθε το 19 η προσπάθεια του Μιχάλη Χαλκίδη να διεκδικήσει τον Δήμο της Αλεξάνδρειας που εκεί πέρα δεν τα πήγε Καλά, με την έννοια ότι δεν πέρασε καν στο δεύτερο γύρο, αλλά εκεί πέρα υπήρχε και έντονη διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούνε γενικότερα όσοι θέλουν να διεκδικήσουν δημοτικές αρχές, διότι ενώ στις βουλευτικές εκλογές, για παράδειγμα, οι ψηφοφόροι ενός κόμματο μπορούν να βάλουν μέχρι και δύο σταυρούς, στα δημοτικά δεν μπορούν να αλλάξουν δύο παρατάξεις. Δηλαδή να πάνε και με τον Κυρίνη, να πάνε και με του Χαλκίδη, για παράδειγμα, την παράταξη. Και σε αυτέ τι περιπτώσει, το έχουμε δει και εδώ στη Βέρεια, συνήθω κερδίζει αυτό που είναι από την απέναντι πλευρά. Αυτό που δεν έχει ε, διάσπαση στον χώρο του. Βέβαια, στην περίπτωση τη Αλεξάνδρεια, τελικά κέρδισε ο Παναγιώτη Κυρίνη, και αυτό προηγούμενο από την ε, δεξιά παράταξη. Αλλά αντίστοιχο παράδειγμα εδώ στη Βέρεια, ε, με την Γεωργία Μπατζαρά και τον Παύλο Παυλίδη ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό συμβαίνει και βοηθά τον άλλον που δεν έχει διάσπαση. Εν προκειμένου στη βέρεια των Κώστα του Μποριαζίδη. Έτσι λοιπόν υπά, υπήρξε αυτή η φημολογία, η έντονη φημολογία, η οποία η φημολογία εντάξει δεν επιβεβαιώνεται από τον ίδιο τον Μιχάλη Χαλκίδη προφανώς δεν βγήκε να κάνει κάποια δήλωση ο άνθρωπος, ούτε ε, μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι επίσημο. Πάντως, οι πηγές και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ναι, όντως υπάρχει αυτή η πρόθεση. Τώρα, αυτό από μόνο του, όπως σας είπα και τις προάλλες, δεν σημαίνει ότι η παρουσία του μπορεί να δημιουργήσει σόνι και καλά αλλαγές στην, στο πολιτικό στάτους βο της Βέρειας δεν σημαίνει ότι μπορεί να απειληθεί η και καλά ο Κώστος Βοριαζίδης ή να εκτοπιστεί ή να απειληθεί η υποψηφιότητα Παυλίδη κτλ. Βέβαια, ε, το γεγονός ότι η Γεωργία Μπατσαρά είχε, έχει τους ή άλλους θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα κατέλθει και η προοπτική ότι θα εκπροσωπήσει τη δεξιά παράταξη ο Παύλος Παυλίδης σίγουρα ε, δημιουργεί ζητήματα η παρουσία, ζητήματα στην παράταξη Παυλίδη, η παρουσία του κύριου Χαλκίδη. Τώρα από εκεί πέρα, στην ουσία δεν θα μπούμε και δεν θα σχολιάσουμε πολλά πράγματα. Ο Μιχάλης Χαλκίδης είναι ένας πολύ πυρος πολιτικός και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εδεχομένω θα μπορούσε να προσφέρει πολλά πράγματα, αλλά θα μείνουμε εκεί διότι όντως έχουμε πολύ καιρό να το δούμε και να τον ακούσουμε ε, τουλάχιστον εδώ στο Δήμο της Βέρειας έχουμε να το δούμε από τότε που ήταν βουλευτή. τώρα το τι έκανε προεκλογικά στην Αλεξάνδρεια και στο Δήμο Αλεξάνδρειας είναι άλλο θέμα, εμείς εδώ δεν τον είδαμε εννοεί στη Βέρεια στην πρωτεύουσα του, του νομού Βεβαίω το, τα σχόλια που άκουσα και διάβασα και ήταν και πολύ που και ανοιχτά αλλά και κυρίως όχι ανοιχτά, περί το τι δουλειά έχει από τη Μελέκη να έρθει στη Βέρεια, αυτό, να ξέρετε, δεν, έχει, δεν είναι ζήτημα που πρέπει να μας αποσχολεί σοβαρά. Ούτως ή άλλως η Βέρεια δεν φημίζεται για τον τοπικισμό της, θέλω να πιστεύω. Μπορούμε κάλλιστα να καλοδεχτούμε οποιονδήποτε πολιτικό θέλει να προσφέρει. Θα σα θυμίσω απλά, έτσι τώρα για να μην νομίζετε ότι θα είναι πρωτοφανέ αυτό, Μπορεί σε επίπεδο υποψηφίου δημάρχου να είναι, αλλά σα θυμίσω για παράδειγμα ότι ο Αποστόλο Βασιλόπουλο, ο σημερινό υφυπουργό οικονομικών τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, το 2010 ήταν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Αν και έμενε ο άνθρωπο και μένει στην Αλεξάνδρεια, ήταν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον υποψήφιο τότε δήμαρχο Βέρια, τον Λάζαρο τον Τσαβδαρίδη. Μην κοιτάτε μετά που αλλάξαν τα κόδια και άλλαξαν οι, και οι σχέσεις τους και η κατάταξή τους στο κόμμα, τότε έτσι ξεκίνησε ο κύριος Βεσσιρόπουλος. Θέλω να πω ότι δεν είναι τώρα και τόσο πια μεγάλο ζήτημα η καταγωγή κάποιου. Μακάρι να έρθει από τη Μελίκη, μακάρι να έρθει από την Αθήνα, από το, τη Μερβούρνη της Αυστραλίας κάποιο και την αγάπη μας και στο Σίδνεϊ και, 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 σε όλο τον απόδειμο ελληνισμό, να έρθουν από μακριά στη Βέρεια για να κάνουν πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημα νομίζω αυτό. Το πρόβλημα είναι τι έχουν να κομίσουν ουσιαστικά και όχι από πού έχουν να το κομίσουν. Αυτό το πράγμα πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όπως ε, σχολιάζεται και λέγεται, όντως είναι πολύ νωρίς ακόμα για τις εκλογές, είναι πολύ νωρίς ακόμα να συζητάμε για ονόματα, να συζητάμε για ε, κατάρτιση συνδυασμών κτλ. Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ αργά. Και επίση δεν είναι καθόλου αργά να αρχίσουν οι υποψήφοι να βλέπουν λίγο τι παίζει. Και το γεγονό ότι αυτή η φημολογία ε, βγήκε προ τα έξω και έφτασε στα αυτιά μα, σα ε, τονίζω και το, το λέω με τα ότι δεν ήρθε απευθεία. Δεν έχω προσωπικά, δεν είχα ποτέ ε, σχέσει με τον κύριο Χαλκίδη. Αυτό στο πικ, στο αποκορύφωμα τη καριέρα του, ε, το 12 εγώ ακόμα ήμουν σχετικά στην αρχή, είχα μια πενταετία, εξαετία, αλλά ήμουν σχετικά στην αρχή της δικής μου όποια πορεία στο χώρο, οπότε δεν συναντηθήκαμε ιδιαίτερα για να πω ότι θα μπορούσε για παράδειγμα να, έρθει, να προέρθει από μένα, για πάλους συναδέλφου η φήμη αυτή, πάντως έφτασε στα αυτιά μας και προφανώς όλο αυτό έχει να κάνει και με την προσπάθεια να βολιδοσκοπήσει λίγο την κατάσταση, να πέσει το όνομα, να ακούσει λίγο αντιδράσεις κτλ και από τον κόσμο αλλά και από ενδεχομένως υποψήφια στελέχη που θα απαρτήσουν τον συνδυασμό του έτσι ε, αυτό είναι ένα ε, θεμητό νομίζω σύστημα έτσι για να προκύπτουν κάποιες υποψηφιότητες πάντως έχει ενδιαφέρον όπως ενδιαφέρον έχει και, και οι πουβέτες και οι φήμες που και λέγονται, περί προσπαθειών και περί σκέψεων υποψηφιωτήτων και από την πλευρά της κέντρο-αριστεράς, να πούμε, και μάλιστα από την πλευρά ε, του συνδυασμού του ε, του κόσμου του Βοριαζίδη. Δεν το άκουσα όλο και δεν άκουσα ε, ακριβώς όλη τα, τα σχόλιά τους και την εκπομπή τους, πάντως άκουσα από τους ε, φίλους από τον Μιχάλη τον Μελιόπουλο και τον Χάλη τον Καφτεράνη να πέφτει και το όνομα του, του Τζοχωρίδη, του, Αλέξ, του Αλέξη, του αντιδημάρχου ε, του Δήμου της Βέρειας περί ενός ενδιαφέροντος που επέδειξε για το δημαρχιακό χρήσμα. Αυτό βεβαίως έχει προς επιβεβαίωση του τους ή άλλως γνωστού γεγονότος ότι ο Αλέξης Τσοχορίδης ενδιαφέρεται και πάρα πολύ μάλιστα ενδιαφέρεται για να είναι υποψήφιος δήμαρχος, αλλά υποτίθεται ότι αυτό θα γίνει στη μετάβοριαζή εποχή, αλλά από εκεί και πέρα ε, είναι πολύ πιθανό να δούμε και κάποιες ε, έτσι, διαφοροποίησεις στο σχεδιασμό αυτό, διότι δεν είναι πάντα ο καιρός για όλους άπλετος, διαθέσιμος μέχρι σε, σε επίπεδο μήκος αιτίας πάση περιπτώσει, θα έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον οι εκλογέ στο Δήμο τη Βέρεια και καλά θα κάνουν όλοι οι υποψήφοι σιγά-σιγά πανδημία ξαπανδημία να τα αφήσουν λίγο αυτά τώρα στην άκρη, τι δικαιολογίε και να αρχίσουν, να αρχίσουν όχι μόνο οι υποψήφοι αυτοί που ενδιαφέρονται θεωρητικά, αλλά και οι νυν οι ενεργοί οι δημοτικοί σύμβουλοι να αρχίσουν λίγο παραπάνω τα θέματα τη. Προοπτικής και τη ανάπτυξη του Δήμου τη Βέρεια να τα θέτουν διότι έχουμε μείνει λίγο πίσω. Έχουμε μείνει λίγο στη λακούβα, έχουμε μείνει λίγο στο ε, αν έχουμε αντισηπτικά ε, σε δημόσιου χώρου που δεν έχουμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το πούμε και μου το σχολίαζε προχθέ ένα γιατρό ολόκληρο Δήμο Βέρεια. Σε κάποια σημεία δεν θα μπορούσε να βάλει πώ έβαλαν του καδού, του ωραίου καδού για τα σκουπίδια να πάρουν και κανένα αντισηπτικό, κανένα αυτό, έτσι λίγο ο κόσμος να έχει μια ε, παραπάνω φροντίδα. Το καταθέτουμε σαν ε, πρόταση, με πάση περιπτώσει. Την καλησπέρα μας στο ιστολόγιο Λάβαρον. Ε, για, και ευχαριστούμε για το σχόλιο και πάμε παρακάτω και να κλείσουμε με αυτό, διότι κοντός ψαλμός, αλληλούια, την πέμπτη, είναι πέμπτη λέω, 5 Δεκεμβρίου, την Κυριακή την ερχόμενη, είναι ο πρώτος γύρος των εκλογών στο Κινάλ και χθες είχαμε παρουσία Ανδρουλάκη αλλά διάντι προσωπίας δεν ήταν ο ίδιος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης στη Βερία, δεν ήρθε προφανώς που να πρωτοπάς τώρα σε μια περίοδο που ούτως ή άλλως ήταν και λόγω και της εκδημίας της φόφης της γεννηματά της ε, μακαρίτης σας λίγο πάγωσαν οι διαδικασίες όταν ξαναξεκίνησαν ο κάθε υποψήφιος Προσπαθεί και πηγαίνει όπου μπορεί, και φαντάζομαι πηγαίνει και ποντάρει και σε περιοχές ή που έχει προβάδισμα και πάει να το ενισχύσει ή που έχει σοβαρό πρόβλημα και πάει να το χτίσει. Δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει στη Βερία, αυτό θα το δύο ο καθένα όπω νομίζει. Ε, πάντως, χθε είχαμε την παρουσία του Πάρη του Κουκουλόπουλου, του πρώην υφυπουργού, πρώην δημάρχου στην Κοζάνη για πολλά χρόνια, του πρώτου ερετού προέδρου της ΚΕΔΙΚΕ πρώην αντιπροέδρου στην Επιτροπή στην, στην, στις, στις περιφέρει, περιφέρειες της Ευρώπης, στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά γνωστός τέλεχος και ειδικά στην περιοχή μας, αλλά και όχι μόνο, αλλά και του Μιχάλη του Τζελέπη, του, βουλευτή, του πρώην βουλευτή του Κινάλ στις ΣΕΡΕΣ. Ήρθαν εδώ σε μια έτσι συμπαθητική θα μπορούσα να πω εκδήλωση, η οποία ε, έγινε στην Ελιά, κατέθεσαν και αυτοί στην ουσία τα επιχειρήματά τους για την υποψηφιότητα του Νίκου του Ανδρουλάκη. Θα Αν θυμίσουμε βέβαια ότι λίγες μέρες πριν είχε έρθει ο ίδιος ο Γιώργος ο Παδρεύ, στην Βέρια και την ημέρα του θανάτου της Φόφης Γεννηματά έτυχε να είναι εδώ πέρα και βέβαια του χάλασε και την περιοδία ο άλλος υποψήφιος για το κίνημα αλλαγή ο Ανδρέας Ολοβέρδος. Τρεις στου έξι, καλά ήτανε, καλά έγιναν. Τώρα, πολλά συζητα... συζητιούνται, ακούγονται και λέγονται περί προσώπων που φύγανε από το Πασόχ και πάνε να ξαναγυρίσουν τώρα. Τους είδαμε λίγο να κυκλοφορούν σε διάφορους χώρους και τώρα βλέπουμε τα ονόματά τους κτλ. Δεν θα πούμε κάτι όμως πάνω σε αυτό, διότι δεν ξέρω αν θα είναι καλό ή κακό και για τους υποψηφίους τώρα ενόμιση των εκλογών, ας μην τους κάνουμε ζημία αλλά και για τους ίδιους αυτούς που φέρονται ως μετακινούμενοι. Για τους μεν πρώτους υποψηφίους επειδή είναι εκλογέ το σεβόμαστε, για τους δεύτερους όμως που είναι και λίγο με τον χωροφύλαξη και λίγο με τον φύλαξη, φύλαξ, και λίγο σε αγαπάω και λίγο σε εκτιμάω, αυτά θα τα δούμε ούτως ή άλλως ε, εν καιρό. Έχουμε καιρό μπροστά μας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και πολύ ψωμάκι η όλη δουλειά. Αυτά και κλείνουμε. Βεβαίως Κυριακή έχουμε και δεύτερο γύρο στις εκλογές των δικηγόρων εδώ πέρα. Πολύ είναι δικηγόροι φίλοι μας, ακροατές και αναγνώστες. Ο Φώτης ο Καραβασίλης θα βγάλει το ξύφος του και θα μονομαχήσει διαξυφασκίας όμως με τον Γιώργο Χατζόγλου καθώς αυτοί οι δύο πέρασαν έτσι όπως έχουμε πει και έχουμε γράψει στον επόμενο γύρο των εκλογών στον δικηγορικό σύλλογο της Βέρειας. Αυτά κύριε και κύριοι σήμερα τα ολίγα, ολίγα ολίγα πέρασαν πάλι 18 λεπτά που τα λέμε. Θα κλείσουμε με τις ευχές μας για ένα καλό βράδυ, ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, Δευτέρα που είναι και το Αγίου Νικολάου βεβαίως, θα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με τους φίλους μας ενδεχομένω το γίνει Νικολάου να σα πω που γιορτάζω το απόγευμα να είμαστε και εδώ στο γραφείο και να χαρώ έτσι και με κάποιους να τα πούμε από κοντά πάντα με τα μέτρα μας και με τις μάσκες μας και όλα τα, τα, σχετικά. Να είστε καλά λοιπόν, καλά να περνάτε, να προσέχετε, να προσέχετε γιατί δυστυχώς και στην περιοχή μας οι ειδήσει δεν είναι καθόλου ευχάριστες με την ιστορία της πανδημίας. Μαθαίνουμε και μπείτε στο inveria.gr να δείτε τις ειδήσει για ακόμα και για συμπολίτε μας νέους οι οποίοι χάνουν αυτή την άτιμη μάχη με την καταραμένη αυτή την, την αρρώστια που έχει χτυπήσει την περιοχή μας. Να είστε καλά λοιπόν, να είστε αισιόδοξοι αλλά και προσεκτικοί. Ψηλά το κεφάλι αλλά με μέτρο. Με μέτρο όχι στο ύψος, μέχρι όσο θέλετε ψηλά, αλλά με μέτρο στις υπόλοιπες έτσι, αντιδράσεις και κινήσεις, για να είστε καλά εσείς πρώτα απ' όλα, εσείς και γύρω σας. Την αγάπη μου.